στο Άμπολα Σπορτ, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο του Ηφαίστου και στην προπόνηση του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, όπως αναφέραμε, μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας και είναι αίτητος στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Μαζί μας ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του Ιπποκράτη, ο Γιώργος Μίχος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Άμπολα Σπορτ. Λοιπόν, Γιώργο, αίτητη μέχρι στιγμής, έχετε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα ότι είμαστε αίτητοι, αν και νεοφώτιστοι. Το να είσαι αίτητος θεωρώ ότι δείχνει μια αλφα σοβαρότητα. Ελπίζουμε να κρατήσει αυτό όσο περισσότερο μπορούμε και ότι βγει. Τελευταία σας νίκη ήταν εκτός έδρας επί του Ποσειδώνα. Πώς ήταν το παιχνίδι? Η εικόνα μας σε γενικές γραμμές δεν ήταν πολύ καλή. Είναι πολύ σημαντικό όμως σε μια πολύ κακή μέρα η ομάδα να κερδίζει, να παίρνουν τους 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά πρέπει να βελτιωνόμαστε μέσα από τις προπονήσεις. Αυτό. Είσαι 5 χρόνια στην ομάδα, έχεις δεθεί με τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι? Είμαι 5 χρόνια στην οικογένεια του Ιπποκράτη. Πριν 5 χρόνια τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Η ομάδα δεν πήγαινε για τίποτα, ήταν στην γάμα κατηγορία, μια παρατημένη ομάδα. Αναλάβανε εδώ οι πρόεδροι και πλέον βλέπετε, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία. Έχουμε καλή εικόνα στη Β' κατηγορία και βλέπουμε, στοχεύουμε ψηλά. Το περίμενες, Γιώργο? Ρώτησα πριν και τον Μάριο, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, να έχετε αυτή την πορεία μέχρι στιγμής. Αν κοιτάξετε το ρόστερ της ομάδας, θεωρώ ότι είναι αρκετά ποιοτικό. Το ποιοτικό από μόνο του δεν λέει τίποτα όμως. Γίνεται καλή δουλειά στην προπόνηση. Σίγουρα είναι έκπληξη γενικά ότι μια νεοφώτιστη ομάδα είναι αίτητη και είμαστε ψηλά. Αλλά βάσει της ποιότητας και της σοβαρότητας που δείχνουμε στις προπονήσεις, για μένα δεν αποτελεί τόσο έκπληξη. Πρέπει όμως να παραμένουμε συγκρατημένοι. Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες στον όμιλο, τις θεωρείς σε φαβορή? Σίγουρα η Μεταμόρφωση που είναι πρώτη και η Αθηναίδα που είναι δεύτερη ομάδα, σίγουρα είναι καλές ομάδες, έχουμε δει και κάποια παιχνίδια. Σίγουρα η Άμυλα Βαριστερίου που είναι εδώ ομάδα της πόλης μας, είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα. Αυτές τις 3 έχω ξεχωρίσει κυρίως. Ρώτησα τον Μάριο, θα ρωτήσω και σένα. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Ότι είστε μια παρέα, είστε... Το μυστικό είναι το βασικό είναι να είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Να σκεφτόμαστε ότι θα πάμε στην προπόνηση και θα είμαστε με τους φίλους μας, να βγαίνει όλο πιο ευχάριστα. Αυτό είναι και το μέσα στο γήπεδο και στο έξω από το γήπεδο, να είμαστε μια οικογένεια. Η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Βασίλη τον Βόγλη. Είναι ένας νέος προπονητής, έχει νέες ιδέες, θέλει να μας κάνει να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Ωραία. Και τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Η ομάδα, κακά τα ψέματα, αφού είναι νεοφώτιστη, πάει κατά κύριο λόγο να σωθεί γρήγορα. Αν σωθεί γρήγορα και είμαστε σοβαροί, μπορούμε να κοιτάμε και για κάτι παραπάνω. Νιώθουμε ότι μπορούμε για κάτι παραπάνω. Αυτό. Ωραία.